Εδώ είμαστε, άμα σας λείψαμε. Ανάλυσε το bairipress.gr. Ποδοσφαιρική εκπομπή. Αντώνης Τσακαλέας, Τάσος Ζέρβας. Ο Τάσος, ο οποίος εξουθενωμένος. Τι έκανες χθες? Εχθές δούλευα, αδερφέ. Τελειώσαμε 5 η ώρα. Ναι. Και σήμερα δεν είναι αθλητική η προσέγγιση σου. Ναι. Δουλεύαμε, ρε φίλε, σε ένα κομμάτι. Τώρα αυτό μπορεί να το πάρει όπω. Μετά από δούλευε βράδυ, αγόρι μου, και πα να παίξει μετά. Φωστά. Δεν είσαι καλύτερο. Ναι, γιατί βγαίνει μέσα το. Βγαίνει περένταση. Και δεύτερον, είσαι υποψιασμένο να κάνει διαχείριση δυνάμεων. Ξεχώρα από αυτό, επειδή ξέρει ότι μπορεί να έχει πάρει κανένα μάτι, λε, α δώσω τα πάντα. Μην τυχόμαι, είδε κάποιο και πει δεν ήσουν καλό, επειδή βγήκε ναι. Εχθέ. Οπότε είσαι σίγουρα καλό και να μην, για να το σου λουμπόζει το πράγμα. Ναι. Αυτό πήγε να πάω καλά το 10. Το 10. Ναι, του είχα πετύχει πολλέ φορέ έξω. Εγώ μια φορά ξέρασα το ημίχρονο. Ναι, και δεν πρόλαβα να πάω τουαλέτα. Πήγα πίσω στο μήκο που είχε. Δεν έχει μέσα το μήκο, λίγο πιο πέρα τέλο πάντων. Μην πάνε τα παιδάκια μετά και βουτάν στη βότκα. Ναι. Και ήμουν εκπληκτικό εκείνο το παιχνίδι. Εντάξει, είδε. Σου βγήκε η υπερένταση του. Γι' αυτό, παιδιά, το μήνυμα τη εκπομπή ξενυχτάτε, πιείτε ό,τι πίνετε και πηγαίνετε να παίξετε μπάλα. Αρκεί να δείξετε αυτό που πρέπει. Αυτό έκαναν προφανώς και τα παιδιά του Άγιαξ. Να υποθέσω. Ναι, πολύ πιθανό. Τα παιδιά αυτά. Ναι. Αν και για να τρέχουν σε τέτοιο ρυθμό με τέτοια ένταση είναι κάπως δύσκολο. Ναι. Είσαι ο Πιάνιτς. Είσαι ο Πιάνιτς. Είσαι ο Πιάνιτς. Και έπιασε να γίνεις θεακάλι, γιατί καταλαβαίνεις ότι άλλο τρόπο δεν έχεις. Δεν έχεις πιάσει. Χρειάζεσαι 12 χέρια, 15 πόδια. Λάσο κανονικό. Έπρεπε να έχετε 3 σχοινιά. Πώς βγαίνανε έτσι. Τρομακτική. Δηλαδή έκανε λάθος και πιστεύω ενέργεια. Οι παίκτες της Γιουβέντους λέγανε όχ και οι 11 μαζί, όχ. Θα μας λιανίσουν πάλι. Όχ, πρώτος αυτός που το έκανε. Και η Γιουβέντους είχε πιάνισμα του ετή, δεν είχε... Κανα, ναι, κανα λοιμό. Και η Μέρτσαν. Ναι, είχε 3 οχτάρια, οχτάρια. Ακριβώς, οι... τρεξίματα στο παιχνίδι τους, για να τα χρησιμοποιήσουν. Ναι, αθλητικά, τρεξίματα, αθλητικά και κολμιά και... Οι οποίοι δεν φάνηκαν. Δεν φάνηκε. Το ΙΤ για να πάρει μπάλα έχει φτάσει ρε φίλε στο βοηθητικό. Έπαιζε κολλημένο στη γραμμή. Ώρες τους πνίγαν τόσο πολύ που λες. Είναι αυτό που λες. Άνοιγε ο άλλος, άνοιγε πλάτος. Λέει κάποια στιγμή θα την πάρω. Δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να κλείνουν όλες τις διάμεσες. Ναι. Δεν πήρε το ΙΤ. Εγώ δεν το θυμάμαι με μπάλα στο άξονα. Δεν το θυμάμαι. Εγώ δεν θυμάμαι ότι έπαιξε ο Τσάν, δηλαδή να πω ότι. Στην κίτρινη τον είδαμε. Εκεί μετά το 1-1 έκανε κανένα δύο ενέργειες. Πήρε, δράμα, παιδιά. Δράμα. Μαγικός Άγιαξ, μαγικός. Και μου λέει, είχαμε μια κουβέντα, ότι είναι κακή Γιουβέντους. Παιδιά, δεν είναι κακή Γιουβέντους. Η άλλη είναι διαστημική. Και αυτό που έλεγα πριν, θεωρώ ότι αν το πάρουνε φέτος, είναι πλέον στην βαθμίδα Φαγκάρα Άγιαξ. Δεν είναι Κρόιφ. Όχι, εντάξει, γιατί εκείνο και είναι εκεί ήταν όλη η καινοτομία του ποδοσφαίρου. Άλλαξε το ποδόσφαιρο εκεί. Εντάξει, τώρα δεν αλλάζει το ποδόσφαιρο. Υπάρχει το project του De Ligt που λες ότι είναι μια διαφορετική θέση στο ποδόσφαιρο. De Jong. Ο De Jong είναι χάφρε, φίλε. Είναι... Ναι, αλλά τα κάνει όλα. Δηλαδή παίζει όλες τις θέσεις με την ίδια ένταση, το ίδιο καλά. Ναι. Ο De Ligt τα κάνει ξεκινώντας 15 μέτρα πίσω. Αυτό. Δηλαδή... Ο De Ligt είναι άλλο project. Δηλαδή. Είναι... Τι δουλεύουμε, έναν που ξεκινάει από πίσω και μπορεί να βρεθεί φόρ. Και αυτό να είναι φυσιολογικό, όχι τέλος του αγώνα. Βρέθηκα μπράβο, εκεί ναι. Γιατί και όχι και ο αμερικός φόρου Λαμπριάκος που είχαμε κάποτε ναι. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο ναι. Ναι. Του De Ligt είναι ένα project από μόνο του. Ο Άγιαξ δηλαδή δουλεύει μια νέα θέση. Ωραία. Αυτή η φωτογραφία είναι με τον Ονάνα και τον De Ligt που είναι με τον Μαρκίσιο και τον Μπουφόν. Παιδάκια είναι αλήθεια ναι. Είναι κανονική είναι σε παιχνίδι Άγιαξ Γιουβέντους ναι. Και είναι παιδάκια από πίσω αυτό. Είναι παιδάκια που συνοδεύουν την ομάδα ναι. Να μπει μέσα. Ναι, όχι πολύ πολύ, τα παιδάκια που συνοδεύουν την ομάδα. Τα παιδάκια που συνοδεύουν την ομάδα. Ναι. Μέσα. Και είναι στον Μπουφόν είναι ο Νάνα και στον Μαρκίσιο είναι ο De Ligt. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα με τον Άγιαξ, παιδιά, πραγματικά. Ξεφτιλίζει όλο το αθλητικό μάρκετινγκ. Ναι. Πας αγοράζεις εσύ καλύτερα. 24,5 μέσο όρο ηλικίας. Η Γιουβέντους έχει 28, το οποίο είναι. Και αυτό normal. Το normal είναι. Δηλαδή, παραγωγική, είναι το normal. Είναι παραγωγικός μέσος όρος. Τα στόπερ της ανεβάζουν το μέσο όρο και οι υπόλοιποι. Και ο Ρονάλντο. Και οι υπόλοιποι το συμμαζεύουν. Αλλά πραγματικά, παιδιά, δεν είναι τέτοιο ξεφτιλίκι. Χειρότερο ήταν από το Real Ajax. Και το... Σε βάση σκορ, ναι, σίγουρα, συγγνώμη, Αντώνη.
Αλλά νομίζω με τις ευκαιρίες, όπως έλεγες πριν, ότι έχει ο Άγιαξ, μπορούσε το, να ξεφύγει το παιχνίδι. Παιδιά, υπάρχει μια ενέργεια που αλλάζουν με μια την μπάλα 12 φορές 13 και φτάνουν από την περιοχή τους έξω. Και εκεί υπάρχει μια λάθος απόφαση. Τη θυμάσαι τη φάση που με κίνηση παίζουν με μία συνεχώς. Που έγινε το σουτ. Ναι. Πάνω στην και κόντρα την μπάλα. Κόντρα την μπάλα. Εκεί υπάρχει πάσα. Θα μπορούσε. Δηλαδή τον γκολ του αιώνα, εντάξει. Δεν υπάρχει. Στο πρώτο ματς, έχω τώρα μου το θυμίζεις, έχω μετά γύρω στο 60-65 που έχει γίνει το 1-1. Έχουμε κάνει ανάλυση στο ριπλέ σε ένα passing game που ξεκινάει, την παίρνει την μπάλα ο αριστερός στόπερ, την παίζει στο τερματοφύλακα και με τη μία ένα κατευθείαν passing game, η μπάλα πάει από τη δεξιά μεριά του παιχνιδιού στην αριστερή, την οποία την παίρνει ο Ταγλιαφίκο. Μπάλα και κάνει εκείνος μια λάθος απόφαση. Αν εκείνος έκανε μια σωστή απόφαση, θα μιλούσαμε και τότε για ένα πιθανό γκολ. Είναι κρίμα που αυτή η ομάδα θα διαλυθεί, γιατί είναι sailing club ο Άγιαξ. Σωστό. Είναι κρίμα. Δηλαδή, εγώ ήθελα να τους δω δύο χρόνια ακόμα. Κάτσε να δούμε φέτος τι θα κάνουν. Δεν το έχει στο μυαλό του Άγιαξ αυτό. Δεν το έχει στο μυαλό του Άγιαξ. Πιστεύω. Ο Άγιαξ είναι μια. Κοίτα, ο Άγιαξ έχει την κατάρα ότι παίζει το Ολλανδικό πρωτάθλημα. Ναι. Αυτό συζητούσαμε μία εβδομάδα πριν και έλεγα ότι οι περισσότεροι θα ξαναδούν τον Άγιαξ στα παιχνίδια με τη Γιουβέντους. Μετά το παιχνίδι με τη Ρεάλ. Δεν είχαν εικόνα. Είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει το πρωτάθλημα τη. Παίζεται μέχρι τελευταία αγωνιστική. Θα παίζεται στην Ολλανδία. Δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι πρωταθλητρία. Αυτό που λες τώρα όμως, νομίζω ότι όλη η Ολλανδία είναι έτσι. Δηλαδή νομίζω ότι όλη η Ολλανδία είναι sailing, σαν νοοτροπία. Ναι, ο καθένας με τη βαθμίδα του. Κοίτα, για να το πάρουμε και κοινωνικά. Οι Ολλανδοί είναι οι πιο σκληροί έμποροι σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι, ήταν οι πρώτοι, σωστά, επειδή έχουν τη θάλασσα εκεί. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το πράγμα με του Ολλανδού. Μπορεί να σου πουλήσουν οτιδήποτε, οπωσδήποτε. Μιλάνε όλοι τρεις γλώσσες. Ναι. Το έχουν στην κουλτούρα τους. Είναι σκληροί άνθρωποι. Δεν είναι. Οι Άγγλοι είναι πιο συναισθηματικοί. Ωραία. Οι Γερμανοί είναι, ξέρω εγώ, μια μίξη Άγγλο-Ολλανδοί. Οι Ολλανδοί είναι τέτοιοι χαρακτήρες. Είναι έμποροι. Έμποροι. Κατώπιες, σωστά. Είναι παράδοσή τους είναι αυτή. Δεν είναι. Την τουλίπα πουλούσανε. Για μια τουλίπα αγόραζε σπίτι κάποτε. Δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω, είναι ιστορικό γεγονός, εντάξει. Είναι ιστορικό γεγονός. Η τουλίπα ήταν τόσο ακριβό προϊόν που αλλάζανε σπίτια χέρια, ναι. Άρα λοιπόν αυτή η νοοτροπία τους είναι στο πετσί τους. Αλλά σαν ποδοσφαιρικό project θέλεις να το δεις λίγο ακόμα. Είναι πολύ ελκυστικό. Τους φτιάχνει, έχω την εντύπωση ότι τους φτιάχνει και έχουν στο μυαλό τους περισσότερο να δούνε τον Άγιαξ σε κομμάτια στις ομάδες που θα πρωταγωνιστούν τα επόμενα χρόνια. Στις ομάδες που παραδοσιακά πουλάνε. Να δούνε ομάδες να προσπαθούν να τις μοιάσουν. Και το άλλο, είναι και το άλλο. Ότι αυτή η ομάδα θα είναι ο φάρος άλλες 4-5 γενιές να πουλούνται σβηστά. Ναι. Επειδή είναι από εκεί. Επειδή είναι από εκεί. Ναι. Είναι η αναζωογόνηση ουσιαστικά αυτό που γράφει ο Κρόεφ στο βιβλίο του. Ότι δεν του άρεσε το μοτίβο που είχε φτάσει ο Άγιαξ. Μετά το θάνατό του επέστρεψε στις ρίζες με Φαν ντερ Σάρτ, με Όφερμανς, με παιδιά τα οποία ήταν στη γενιά του Φαν Γκάλ. Και πλέον, εντάξει, μιλάμε τώρα παιδιά, είναι σοκαριστικό. Και μιλάμε, όταν λέμε selling club και δημιουργία project, ο Άγιαξ έβγαλε και θα βγάλει μέσα αυτό όχι μόνο ποδοσφαιριστές, και προπονητές. Καλά, ναι. Και προπονητές ακαδημιών. Για τον προπονητή του Άγιαξ δεν έχει ακούσει κουβέντα. Γιατί το θεωρούμε ότι το έκανε αυτό ο Άγιαξ. Σωστό αυτό. Ναι, δεν βέβαια. Το προσωποποιείς. Νιώθεις ότι αυτή η ομάδα θα έχει κάποιον τύπο όπως τον τωρινό προπονητή, όπως τον προηγούμενο προπονητή. Δεν ξέρω πώς τον λένε, παιδιά. Τεχάνη. Μα εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι. Όπως τον προδιετής προπονητή που την πήγε μέχρι τον τελικό του Europa League, όπως τον επόμενο προπονητή που θα αναλάβει, ο οποίος εντός εικών είναι no name. Αλλά λέει, εσύ, εγώ ποιος είσαι, ναι, πού ήσουν, εγώ στον Άγιαξ, έλα. Ξέρετε, εγώ ήμουν δύο μέρες, έλα, δύο μέρες, έλα. Αυτό. Ναι, όπως πουλάς κάποιον που βγαίνει από τον Άγιαξ επειδή έχει παίξει δύο χρόνια στις ακαδημίες, έτσι μπορεί να πει όλος, ξέρετε, έχουμε τρία χρόνια στις ακαδημίες του Άγιαξ, εκεί είμαι θα αποδώσω και είμαι τακτική και τέτοια να σας διδάξω. Κοίτα, περισσότερο ο προπονητής του Άγιαξ είναι εκτελεστικό όργανο. Δεν είναι. Ο βάζω τις πινελιές μου, ο βάζω την ουσία. Δηλαδή ναι, υπάρχει ένα μοτίβο. Έχει και ρόλο παιδαγωγού να μπορέσει ναι. Όλο αυτό το σύνολο να το κάνει. Περισσότερο.
Δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω. Δηλαδή, σίγουρα ότι είναι σε συμφωνία πολύ περισσότερο από άλλου προπονητέ με τον τεχνικό διευθυντή και γενικότερα την ομάδα. Ίσως η λέξη Πινελιάς που έβαλα να μην ήταν σωστή. Ναι, αλλά νομίζω ότι μάλλον και αυτό έχει βάλει την προσωπικότητά του. Γιατί δεν γίνεται, όπως το ξέρει πολύ καλά, να μην έχει μια ομάδα την νοοτροπία του προπονητή τη και αυτό που παρουσιάζει. Απλά στην προκειμένη περίπτωση του Άγιαξ, η νοοτροπία του κλαμπ είναι αυτή που σκεπάζει την προσωπικότητα του προπονητή. Ναι. Και δεν έχει γίνει μία φορά, παιδιά. Ξεκίνησε η δεκαετία του 70. Υπήρχε μια περίοδος δεκαετία του 80 που ο Άγιαξ πάλι ήταν ψηλοτόπ με Μιούρεν, κάτι τέτοιους μυστήριους. Υπάρχουν οι ομάδες που αγοράζουν μεγάλους προπονητές και ο Άγιαξ που βγάζει. Mm-hmm. Υπάρχει η εποχή του Φανγκάρ. Το 90, δεκαετία είναι... Με 19 χρόνια πήρε στη Champions League. Ωραία. Και υπάρχει και αυτή. Που πλέον είναι ανταγωνιστική. Δηλαδή είναι ανταγωνιστική με την παράδοσή του στην ίδια. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι αυτό το χαρακτηριστικό που αν θα λέγαμε ότι μπορούμε να δούμε, ένα είναι σίγουρα η αφόρητη πίεση που κάνουν παντού, που σε τρελαίνει δηλαδή. Πιστεύω ότι οποιονδήποτε αντίπαλο τον πνίγει. Δεν μπορεί να βρει τρόπο που να ξεφύγει από αυτό. Είναι τόση ενέργεια που βάζουν μέσα στο παιχνίδι του. Πώς τους πας αυτό. Δεν τις πας, δεν σπάει. Συνήθως οι μεγάλες, παράδειγμα, παίρνω τη Liverpool του Κλοπ. Την ένταση αυτή στην πίεσή τη, στο πολύ έτσι aggressive μαρκάρισμα, το κάνει για 25 λεπτά. 30 Επιλέγει, γιατί σου λέει δεν μπορώ να το βγάλω σε ένα ολόκληρο τέτοιο. Επιλέγει το πότε θα σου βγει. Έβλεπα εχθές τους παίκτες του Άγιαξ, δεν σταματούσαν ποτέ να μπει. Δηλαδή αυτός ο Ντεμπίκ πρέπει να έκανε στο μαζί του. Μα ήταν σαν να κορυφωνόταν. Δηλαδή το έδεσαι από το 60 μέχρι το 70 και έλεσαι να πάρω ένα άσα. Το βλέπεις από το 70 μέχρι το 80. Και το βλέπεις από το 85 και μετά, οπ, εκεί. Το κομβικό σημείο είναι η ισοφάριση. Όταν λοιπόν. Ωραία, η ισοφάριση σκοτώνει την ψυχολογία του Γιουβέντους γιατί ξέρει ότι εδώ τώρα αυτοί τρέχουν. Όχι, και με ένα γκολ είμαστε έξω. Αυτό σου λέω. Δεν είναι ότι. Πώς θα τους κρατήσω αυτούς τώρα χωρίς γκολ. Εντάξει, δεν γίνεται. Ωραία. Εκεί λοιπόν και αυτοί ανοίγουν γιατί είναι και μικρά παιδιά οι περισσότεροι. Εντάξει. Ανοίγουν και αυτοί δεν το έχουμε. Και μετά τους λένε το σταυρό. Και μετά πήρε ο Άγιαξ τον Τέφη. Κανονικά πήρε τον Τέφη, μόνο η αρκούδα έλειπε. Αλλά όσο και να λέμε για τη σχολή. Η πιο στοχευμένη κίνηση για να δείξει αυτό το πράγμα είναι του Τάντιτς, φίλε, που κανείς μας δεν την πήρε χαμπάρι όταν έγινε. Ποια εννοείς? Εννοώ ότι για να δέσει όλο αυτό το πράγμα χρειάστηκε η ποιότητα του Σέρβου μπροστά, ο οποίος δεν φίλε τώρα, δηλαδή δεν γίνεται κανείς όλο σωστά, στο διάλογο, κανένα λάθος. Το οποίο δεν μπορεί να δεν το είδαν άλλοι. Απλά προφανώς όταν έψαχναν παίχτη στη θέση του Τάντιτς, μπορεί να είχαν. Διαφορετικές ή μεγαλύτερες απαιτήσεις. Καταρχάς δεν παίζει στη θέση του. Παίζει αυτό το false nine. Δεν παίζει στο 10, στο αριστερό extreme, στο δεξί extreme που παίζει στη Manchester και τα λοιπά για να συγκλίνει με το αριστερό. Τον έχουν μπροστά. Φυσικά μόνο μπροστά δεν παίζει. Όχι, γιατί γυρίζει και την θέση του παίρνουν ο. Αυτό που έδειξες πολύ καλά στο βίντεο. Το κάνει πολύ, πολύ συχνά. Για να δημιουργήσει. Αυτό προκαλεί σύγχυση. Δηλαδή, όταν έχει παίξει ποδόσφαιρο, ξέρει. Λέει, ο στόπερ, έχω αυτό να μακάρω, το μάτι τον έχω. Άμα αυτό φύγει 6 μέτρα μπροστά, μπαίνει άλλο. Δεν ξέρει ποιον να πρωτομακάρει. Μπαίνει άλλο, μπαίνουν δύο. Γιατί μπαίνει και ο Νέρα και ο Φαντεμπέκ. Και μέσα σε όλα υπάρχει το βίντεο που έκανε Τάσο για το Repress. Το έβλεπα, εγώ χαρακτηριστικά το είδα όλο με ηρεμία χθε το μεσημέρι. Λίγο μετά την εκπομπή, είδα πώς έπαιξε ο Άγιαξ, το πώς ήθελε και πώς έπαιξε εντός έδρας και έκανε το ίδιο εκτός έδρας. Είναι φοβερό. Όπου είμαστε, δεν έχει σημασία πού παίζουμε, τι παίζουμε, ήρθαμε να παίξουμε, γεια σας. Το παιχνίδι μας. Η πίστη στο πλάνο, παιδιά, το Α και το Μ, μια επιτυχημένη συνταγή. Όταν το πιστέψουν το πλάνο αυτοί που είναι μέσα, δεν πάνε να παίζουν, να πούμε και στο. Τίποτα. Είναι σαν το, σαν το λιοντάρι που μηνίζει το θύραμα. Βλέπεις ότι είναι εκεί και λένε θα πάμε, θα το κάνουμε. Είναι απίστευτος. Πραγματικά δεν ήθελα να τελειώσει το παιχνίδι. Δεν πήγε καν το μυαλό να το γυρίσω στο άλλο. Δεν έχει ασχοληθεί κανείς με το Μέση. Δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, λεπτό. Λεπτό δεν με ενδιαφέρει. Αλλά θα έχουμε να λέμε για αυτήν την ομάδα. Αλλά θα έχουμε να λέμε και για τα project της. Δηλαδή, τον τελείχτη τώρα. Θες να δεις πώς θα εξελιχθεί. Και πού θα πάει. Δηλαδή, τώρα αρχίζει και. Άλλο τον τελείχτη που πήγαινες. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα κούμπονα όσο δεν πάει στη Ρεάλ. Νομίζω είναι ιδανικός ποδοσφαιριστής για να παίξει σε αυτή την ομάδα. Γιατί καταρχάς είναι μια ομάδα που θα πρωταγωνιστεί συνέχεια και πάντα. Και έχεις και ποδοσφαιριστές γύρω σου που μπορούν να σε προφυλάξουν για να σου μάθουν πράγματα για το να είσαι πάντα εκεί, στο top. Και ο ανταγωνισμός με την Παρσελόνα είναι πάντα μεγάλος. Οπότε δεν θα πας στη Γιουβέντους.
θέλοντας και μη, κάπου φυσικάζεσαι γιατί το πρωτάθλημα το παίρνει κατά 90% πάντα. Η Μπαρσελόνα μου φαίνεται πιο project. Είναι πιο project ομάδα η Μπαρσελόνα. Ναι. Από τη Ρεάλ που είναι ότι. Έχει μεγαλύτερη ανάγκη για στόπερ η Ρεάλ από την Μπαρσελόνα αυτή τη στιγμή. Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι θα σε αγκαλιάσουν περισσότερο αν πας εκεί γιατί σε χρειάζονται. Και έτσι που παίζει η Ρεάλ με τους χώρους φόλα παρτίδα. Εντάξει, θα αλλάξει η Ρεάλ, δεν θα είναι αυτή η Ρεάλ τώρα. Πάντα η Ρεάλ δίνει χώρους. Εντάξει, γιατί η Μπαρσελόνα δεν δίνει. Η Μπαρσελόνα. Απλά παίζει άλλο ποδόσφαιρο. Τους δίνει πιο ορθολογικά. Παίζει άλλο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, είναι πολύ μυστήρια. Το θέμα είναι τώρα, επειδή δεν το έχω προσέξει, με ποιον παίρνει. Αν τώρα που πέρασε ο Άντεξ, με ποιον παίζει. Με τον νικητή του City Tottenham. Αυτό σημαίνει. Αν περάσει, αν περάσει η City, ο Άντεξ θα έχει πολύ δύσκολη δουλειά. Αν περάσει η Tottenham, πιστεύω ότι μπορούμε να το δούμε και τελικό. Εγώ θέλω να το δω αυτό. Το Άντεξ City, ε. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Αλλά... γιατί και η City, καλή στο passing game, καλή. Αλλά άμα αρχίσουν να του κλέβουν μπάλε και φεύγουν στου χώρου, ποιο θα προλάβει. Με τον Φερναντίνιο να τρέχει από εδώ και από εκεί. Ίδια εικόνα με τον Πιάνης θα έχουμε. Ξέρεις τι, η City, καλώς ή κακώς αυτό που λέγανε και τον Αντώνη την προηγούμενη εβδομάδα, σου βγάζει μια ομάδα η οποία δεν συγχωρεί το λάθος. Δηλαδή και στα πρώτα παιχνίδια, γιατί είναι και σε καλύτερη κατάσταση από το Juventus. Είναι πιο ομάδα. Είναι εντάξει. Πιο ομάδα και έχουν και περισσότερη δίψα, αν θες, για το Τσουλού και για τη διάκριση. Ότι ξέρεις τι, είμαστε κι εμείς πλέον, έχουμε καθιερωθεί εδώ. Νομίζω ότι θα είναι δύσκολο ο Άγιαξ με τη City. Ναι, σου με τελικά θα μιλάμε τώρα. Για με τελικά μιλάμε. Δύσκολο ναι, θα είναι όπως και να έχει. Ναι. Όχι, άλλο Tottenham, άλλο City. Με μεγάλη ποσότητα. Και σήμερα το μάτς αυτό. Μήπως το Tottenham είναι πιο. Δηλαδή, υπουλός, το Tottenham δεν θα έχει την υποχρέωση να πάρει ιδιαίτερα ρίσκα. Λες, αν πάρει το ρόλο του φαβορείου, ο Άγιαξ νομίζω. Ναι. Μήπως θα το διαχειριστεί. Ναι, γιατί πλέον ο Άγιαξ μπήκε που μπήκε διαφορετικά και με άλλον αέρα στο παιχνίδι, τα παιχνίδια με τη Juventus. Πλέον έχοντας αποκλείσει και την πρώην και την ίν του Κριστιανού, είσαι αλλιώς. Αυτός πάλι γκολ έβαλε, το βρήκε το γκολ. Mm. Το βρήκε λέω πάλι το γκολ. Δύο γκολ Μέση, δύο γκολ Κριστιανού παίζουμε. Και δεν δίνει το πέναλτι. Και δεν δίνει το πέναλτι. Είχε το τέτοιο, τη φαϊνή ιδέα. Ωραίο. Δεν την έμπνευση. Δύο. Αντώνη, πού κινήθηκες? Κινήθηκα στο το άσο και άντερ 4,5 της Μπαρσελόνα. Πολύ καλό. Και δεύτερη φορά έπαιξα παράταση στο παιχνίδι του Άγιαξ, όπως είχα παίξει και στο Real Άγιαξ, που εκεί είχε κοντά ήσουν και το 1-2. Αλλά και στα δύο ο Άγιαξ βιάστηκε να τα καθαρίσει πριν. Ναι, δηλαδή μπήκε για να... γιατί ο Άγιαξ και στα δύο μάτς μπήκε με το μυαλό να το πάμε προς τα εκεί. Γιατί έπρεπε και στα δύο να βάλει γκολ. Στο ένα βάλε 4 και στο άλλο βάλε 2. Λεπτομέρειες. Και άμα δεν ήταν ο Σέσνη εκεί που την κολλάει την μπάλα στο γάντι. Αυτή την απόκρουση. Πώς το έκανε, ρε, την... Έχω την αίσθηση, επειδή την έδειξε και σε 2 και σε 3 replay και σε ένα replay ήταν και αργή κίνηση, ότι σαν να το χέρι του απορρόφησε πηγαίνοντας λίγο πίσω τη δύναμη της μπάλας. Ναι, απίστευτο. Και αυτή άρχισε να πέφτει. Δηλαδή, πώς να σου πω, σαν να λειτουργήσε σαν αλεξίσφαιρο το χέρι του. Κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου. Μα δεν έφυγε η μπάλα αυτό, είναι... δηλαδή σαν να έμεινε όπως τώρα απορρόφησε. Πώς βλέπουμε καμιά σαραντάρα παλιά. Και ο άλλος την κολλάει στο πόδι. Εντάξει, αυτός την κόλλησε στο χέρι. Έχει πολύ καλή τεχνική, δε. Είναι τερματοφύλακα στο επίπεδο. Δεν θα πηγαίναν σε αυτόν για την κατάσταση του Μπουφόν. Δεν θα πηγαίναν. Αλλιώς είναι top. Ναι, γιατί το ψάξανε αρκετά. Δεν... ήταν στοχευμένη η συγκεκριμένη κίνηση. Αφού ήταν αρκετές σκέψεις, αρκετές λύσεις. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και πάμε να δούμε λίγο με. Πιο καθαρή ματιά τους σημερινούς προεμιτελικούς, αν και νομίζω ότι όπως και χθες έτσι και σήμερα ένας από τους δύο θα μας απασχολήσει, γιατί μάλλον η Λίβερπουλ έχει βάλει πλώρη για τα ημιτελικά ήδη. Επιστρέψαμε, ανάλυσε το bypress.gr, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 3, λίγο μετά τις 2 ασχοληθήκαμε λίγο με το φαινόμενο Άγιαξ πλέον, νομίζω ότι ναι. Κάπως έτσι θα πρέπει να μπαίνει στο τραπέζι, στην συζήτηση, τον όλο τρόπο σκέψης που μας έχει παρουσιάσει ο Άγιαξ, μια ομάδα που ξεκίνησε από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League στο δρόμο των μη πρωταθλητών. Γεγονός. Το καλοκαίρι βρέθηκε και θα βρισκόταν και στο δρόμο του ΠΑΟΚ. Κλήρωση έφερε την. Φέρτε μας τον Άγιαξ, παιδί. Τη Βασιλεία. Ναι, δεν ξεχθήκατε. Λογικό είναι να τόσο βγαίνει λίγο μια εκδίκηση, μια εντάξει μωρέ, παιδιά είναι εντάξει μωρέ. Και επειδή το γελάμε πολύ, δεν ξέρει τι μπορεί να γινόταν σε δύο παιχνίδια. Τον Ιούλιο.
θα είχε, η κάθε ομάδα που θα την αντιμετώπιζε θα είχε λίγες περισσότερες πιθανότητες από ό,τι τώρα. Κοίτα, δεις, τώρα που έχει πάρει μπρος η Μηχανή. Δύο φορές που αντιμετωπίσαμε τον Άγιαξ καλοκαίρι, δεν ήταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Και ήμασταν ανταγωνιστικοί. Ναι. Γιατί οι Ολλανδικές ομάδες σου λένε ότι ο στόχος μου είναι να έχω μια σεζόν ορθολογική, άρα θα δουλέψω φυσιολογικά μέσα στο καλοκαίρι και αν κάτσει στραβή, έκατσε. Δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω. Αυτή είναι η λογική τους. Σέβομαι εγώ. Μακάρι να είχαμε αυτή την πνευματική βάση σαν χώρα ποδοσφαιρική. Δεν το έχει καμία Μεσογειακή νομίζω. Αν και οι Ιταλοί δεν βλέπονται το καλοκαίρι. Αυτοί δεν βλέπονται γιατί έχουν στο μυαλό τους τα μπάνια μάλλον. Δεν είναι, για να σου πω κάτι, έχουμε γιατί υπάρχουν και οι κατά τόπους πιέσεις ως ψυχώσεις για να βγει η ομάδα Ευρώπη, φεύγει ο προπονητής, φταίει ο τεχνικός διευθυντής, τι θα κάνουμε, πώς θα προχωρήσουμε όλα αυτά. Δηλαδή έχουμε και την προσέγγιση στο ποδόσφαιρο που είναι διαφορετική και ορίζει καταστάσεις σε κάθε ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι χρειάστηκε να γίνει ολόκληρη κουβέντα στο ΠΑΟΚ τις δύο φορές τα τελευταία 7 χρόνια που ο ΠΑΟΚ έμεινε εκτός ομίλων Europa League. Και τη συζήτηση για το αν είναι καλό ή κακό. Το αν είναι κακό να πει κάποιος ότι ξέρει, εντάξει, θα έχουμε ένα παιχνίδι τη βδομάδα. Θα προχωρήσουμε έτσι. Μπορεί να είναι καλύτερα για μας. Να κατηγορηθεί το αυτό μπορεί να είναι καλύτερα για μας. Μιλάμε τώρα. Και όλα αυτά. Μιλάς για προκληματικά τη Champions League και αυτά και σκέφτομαι ότι λείπει ο Βιερίνια και ο Μαουρίτσιο και λέω πώς θα κατέβει. Δηλαδή δεν είναι, συνέχεια γεννάται η ερώτηση, τι εικόνα θα έχει ο ΠΑΟΚ. Δεν θα, δεν θα είναι μόνο αυτή. Πολύ δύσκολο. Όπως και να το δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι ηγετικές φυσιογνωμίες και σαν προσωπικότητες, πολύ βασικά μέρη του γκρουπ. Και πρέπει να αφενός να καλύψεις την παρουσία τους, αφετέρου να είσαι έτοιμος να τους υποδεχτείς κάποια στιγμή. Γιατί είναι και αυτό, δεν είναι ότι λείπουν τελείως. Άμα πεις ότι φύγανε, ρε παιδί μου, στο τέλος του σεζόν φύγανε. Okay. Α, δεν είναι. Φύγανε. Πάμε τώρα στους δύο σημερινούς προημιτελικούς. Παρένθεση. Χθες η χρήση του VAR. Μας στείλεσε δύο στοιχήματα. Δεν μπορεί να φανταστεί τι έχει ακούσει, παιδιά, ο Γάλλος. Εδώ τη βγάζει. Ήταν σωστή όμως. Δώσε το βράδυ μου, χέρι είναι, δεν περνάνε. Χέρι είναι. Ούτε εγώ είμαι πέρα αυτών των χεριών. Αλλά όταν κλείνεις σε δύο γκολ Μέση, δύο γκολ Ρονάλντο και θα βάλεις το πέναλτι τον Ρονάλντο. Ωραία, και κλείνεις στοίχημα επίση σε γκολ γκολ και όβρε 3,5. Δώσε το βρεσί είχαμε να πληρωθούμε. Δεν θα σου πει κανείς τίποτα. Αυτό το δώσε το βρεσί είχαμε είναι μια καθαρά ποδοσφαιρική προσέγγιση. Μα δεν πρόλαβα να παίξω και το διπλό. Αυτό είναι το αεροδρόμιο. Και η χρήση του VAR με τον τρόπο που έγινε στον γκολ της Juventus που ξεκαθάριζε τι του φύγε ή όποια εντύπωση, ξέρεις κάτι έγινε εκεί πέρα. Α, είδαμε τι έγινε. Δεν κουράζει λίγο αυτό το πράγμα όμως. Κουράζει, ρε φίλε, από το να είναι αβαβά. Όχι, ξέρεις τι, θα σε ειδοποιήσει ο άλλος ο VAR με κάτι σημαντικό. Πάντα η αρχή είναι η προσαρμογή σε μια κατάσταση καινούργια, δεν είναι εύκολη. Όπως και στο πέναλτι που. Έχεις, το σκέφτεσαι δυτικά και μ' αρέσει, με έβαλε στο. Όχι, το σκέφτομαι με βάση δεκαετία. Σε 10 χρόνια θα λέμε πω όταν άρχισε το VAR περίμεναν και ξαναπανηγύριζαν τον γκολ και τρέχαν όλοι πάνω στο διαιτητή να σκουντίκτουν. Ο Μέση χθες πρέπει να έχει κάνει ειλικρινά 6 ή 7 ποδιές. Η μία που έπεσε ο Φρέντ πρέπει να έχει κάνει 6 ή 7 ποδιές. Τι κάνει ο τυχαία. Τι είναι, τι κάνει. Δεν το είδα αυτό. Ήταν μια κακή. Δεν έγινε. Κοίταξε, κάποιο τροματοφύλακα πιστεύω ότι θα. Ο Κουτίνιο, ένα ξούτα έκανε, του βγήκε. Ένα θεματοφύλακα, άμα δει την φάση του γκολ του Μέση στον Τεχέα, θα σου πει ότι έκανε το κλασικό νούμερο. Λάθος, δεν είχε το σώμα του πίσω από τα χέρια. Ναι. Δηλαδή. Είναι τόσο απλό ναι. Που όταν δεν γίνεται, βγαίνουν τέτοια γκολ. Εγώ πιστεύω ότι εκεί πέφτει ο Τεχέα στη λογική ότι θα βρει πάλι εσωτερικό δίχτυο, άλλο πάντα το δούμε. Και βλέπει την παλάκια. Από τα πούμε και το δείτε από κάτω. Και σίγουρα αυτό που λέει ο Αντώνης τεχνικά είναι σωστό. Ναι. Αυτό που λες είναι γιατί έκανε λάθος εκτίμηση. Ναι. Ναι.
Γιατί και ο τροματοφύλακας πολλές φορές είναι στο 50-50. Πρέπει να έχει αντίληψη, να προβλέπει. Ναι. Ναι, γιατί πάντα η σκέψη του επιθετικού είναι πριν τη δική του. Και... σωστό. Και... ναι, ναι, η σκέψη του πριν τη δική του. Πόσο δε μάλλον η σκέψη του Μέση. Ναι, που είναι και δεν το λες και χαζό. Σήμερα λοιπόν υπάρχει το City Tottenham. Tottenham έχει κερδίσει ένα 0 στο πρώτο παιχνίδι. Έγινε πολλή κουβέντα για τον τρόπο που διαχειρίστηκε ο Γκουαρντιόλα και την ενδεκάδα του, την αρχική, και το γεγονός ότι δύο παίκτες που κάτσε στο πάγκο, τον Σανέ και τον De Bruyne, τους έβαλε στο 89. Ναι, εδώ τώρα είναι ένα θεματάκι αυτό, όπως και το κάνουμε, γιατί δεν έκανε και φάση στη City. Σε εκείνο το match. Βέβαια, το τέλος της ημέρας μπορεί να πει κάποιος ότι τι μικρότερο να το κακό έπαθε με αυτό το 1-0, αφενός ο Γκουαρντιόλα αφετέρου συνεχίζει να κυνηγάει το πρωτάθλημα και θα χρειαστεί μάλλον κάτι 99 πόντου για να το πάρει. Τι 97 μπορεί να το χάσει. Δηλαδή το πρωτάθλημα φέτος στην Αγγλία μπορεί να τελειώσει με 99-98. Να πάρει Liverpool 98. Να πάρει Liverpool 98-97. Να πάρει Liverpool 98 βαθμούς. Στο μεταξύ τους θα κρυθεί νομίζω. Μεταξύ τους. Γιατί παίζουν μεταξύ τους. Παίζουν μεταξύ τους. Όχι, παίξανε. Απλά παίζει η United με τη City. Είναι το δύσκολο. Η City έχει τη United γιατί τότε. Αυτό είναι το θέμα της. Η Liverpool τι είχε, μόνο την Chelsea τελειώσαμε. Πέρασε. Δηλαδή τώρα το Σαββατοκύριακο νομίζω τώρα είναι που παίζει η City με την Tottenham. Το καπάκι. Και είσαι United, τι κάνεις, παίζεις. Τι κάνεις, παίζεις, το δίνεις στη Liverpool ή το παίζεις. Παίζεις. Εγώ μαζί σου να παίξεις φυσικά. Δεν μπορείς, United είσαι, δεν μπορείς. Να παίξεις. Τώρα μπορεί να παίξει και είναι άλλη κουβέντα. Καλά, σίγουρα. Γιατί είναι λίγο United φέτος, άχρωμη, άγευστη, άοσμη, όλα τα... Δεν μ' αρέσει καθόλου. Και δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχει κίνητρο, έχει γιατί πιέζει να μείνει τετράδα. Ναι, γεγονός. Γεγονός. Τι παίζουμε σήμερα, παιδιά? Με τι ξεγράφεις. Εγώ λέω τότε να θα βάλει γκολ. Πιστεύω, City και άντε 3,5 το βλέπω. Δηλαδή και 2-1 να κερδίσει. Αποκλείεται. Ναι, αποκλείεται, αλλά θέλω να σου πω ότι πιστεύω θα κερδίσει έστω και εκεί που θα είναι 2-1, δεν θα φύγουν όλοι μπροστά να γίνει το 2-2. Και αυτά φοβάμαι στα διπλά εγώ. Εγώ έχω απίστευτη, πιστεύω ότι ο Σόνινες έχει απίστευτη ρέντα. Ναι, όχι, είναι καλά. Στο δεύτερο γύρο είναι τρομακτικό. Είναι και σούφρα, φίλε. Δεν είναι μόνο η ικανότητα. Κοίταξε. Tactical analysis. Ναι, είναι και σούφρα. Εντάξει, είναι εποχή, ρε φίλε, που σου βγαίνουν τα πάντα. Σε άλλα, σου τύχε. Όπως ήταν ο Σαλάκ. Και πέρσι. Του έβγαιναν τα πάντα. Και η όλη φάση φέτος του ήταν είναι του έβγαιναν τα πάντα από την ώρα. Και στο στα διαστήματα που έλειπε ο Κέιν. Και τώρα που το αναφέρεις. Δηλαδή, σαν να ξεβολεύτηκε. Δηλαδή, γύρισε πάλι να παίζει στα άκρα όταν γύρισε ο Κέιν και ξεβολεύτηκε. Και ξαφνικά τραυματίζει το Κέιν. Όταν έχεις ρέντα, έχεις ρέντα. Έχω πάει να κάνω αλλαγή παιχνιδιού. Αλλαγή παιχνιδιού την ώρα στην άλλη. Την μπάλα την παίρνει ο Άρης και την πάει μέσα. Για καταλάβει. Όταν έχεις ρέντα, έχεις ρέντα. Δεν υπάρχει αυτό. Και εφημερίδα έγραφε την άλλη μέρα ένα καταπληκτικό σου το 40 μέτρα από τον Τάσο Ζέρβα. Ναι. Αλλαγή παιχνιδιού κανονικά που έκανα. Κάνω βρώτο στην πλάτη άμυνα στο δεξί. Πήγε λίγο ανάποδα, πήρε λίγο αέρα. Πήρε τα φάλτσα. Από κόνα έχω βάλει κόλλα. Βγήκε η μπάλα μέσα και την έβαλε. Τελειώνει το μάτς. Κάνει δηλώσει, το λε. Τίποτα ρε κανονικά. Το παίζει κανονικά. Το θέλα και τέτοια όπως έκανε ο Τζάλμα. Δεν το θέλει, υποτίθεται. Ναι, 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 με τον Άγιαξ. Ούτε μία στο δις. Ούτε μία στο δις. Ούτε μία στο δις. Φάνηκε στη συνέχεια. Φάνηκε στη συνέχεια ότι δεν το ήθελε. Αυτό το κλασικό τι ήθελε, βρε. Τον ήθελα τώρα στο τελικό τον Τζάλμα, να ξέρετε. Σταθερά. Ξέρεις, θα σου δώσει εκεί το 7. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Ξύλο. Ξύλο, πλάτη, σε κρατάει ψηλά. Σίγουρο κράτημα. Θα κάνει και δύο ενέργειες μέσα στην περιοχή. Δεν θα βάλει γκολ. Αλλά ξέρεις ότι. Κάτσε από στο τελικό τον πρώτο στον Βόλο. Η ασίστ δική του είναι. Τον έκανε τον άλλο. Και πίεση και. Βρε εργαλείο τώρα, πλάκα κάνεις. Ο Λιμνιός για να τον φτάσει θέλει 5 χρόνια ακόμα. Θέλει ο Λιμνιός, θέλει δουλειά. Θέλει νούμερα, το έχουμε πει την αρχή τη χρονιά. Θέλει νούμερα. Για να γυρίσουμε τώρα στα σημερινά. Έχω την εντύπωση ότι. Διαιτητής στο ΠΑΟΚ. Λεβαδιακός, ο Κομίνης. Πείτε το κάνω. Έλα, πλάκα κάνω. Ο Τζίλος. Είναι καλά ο Τζίλος και παίζει. Έπαιξε στην, ναι, έπαιξε στο Ατρόμητος με τον Σαπόλωνος Μύρνης. Θα αποθεωθεί και ο Τζίλος. Αυτό θα έλεγα. Θα τον αγκαλιάσει ο κόσμος. Πέρα του Λεβαδιακού στο 5, Μανούρα, Πινελίκη.
Πέναλτι και θα... το αμάξι θα φύγουν τα πυροτεχνήματα μαζί. Πέναλτι στο 5. Στο Λεβαδιακό. Πώς βλέπετε, αρχίσαμε, Instagram. Ναι. Α, δεύτερο καμπάκι. Ναι. Αρχίζει και δουλεύει το Instagram. Λοιπόν, βλέπουμε και το βιντεάκι στο Instagram του repress.gr. Καλοκαίρι στο Instagram. Ναι, είναι λίγο. Δηλαδή, τι είπα τι φωτογραφίε μου, να τι ξαναδείξω. Ιούλιο. Μία. Ναι. Δύο. Ναι. Και μετά έρχεται ευτυχώς το repress. Επαναφέρει την τάξη. Ωραία. Φίλη μου που βρήκε γκόμενο ανεβάζει δέντρα. Ωραία. Ναι. Από εκεί που έβγαινε selfie, ναι. Στο κρεβάτι. Ναι, ναι, ναι. Τι άλλο, εδώ τίποτα. Εδώ η φίλη μας που βγάζει ένα μοντέλο, το ίδιο μοντέλο έχει, με έχει τρελάνει. Ωραία. Ας επιστρέψουμε λίγο στα σημερινά. Ναι. Έλεγα λοιπόν, προσπαθούσα να πω, ναι. Πριν με αποσπάσει την προσοχή, το κοράσιο που αποφάσισε να φωτογραφίσει την πλάτη της και λίγο πιο κάτω, ότι θα είναι πολύ διαφορετική η City απέναντι στην Tottenham. Και γενικά μετά το τέλος του πρώτου αγώνα εδώ συζητούσαμε ότι το ταβάνι της City σε σχέση με την εικόνα του από το παιχνίδι απέχει πολύ περισσότερο από το ταβάνι της Tottenham σε σχέση με την εικόνα του από το παιχνίδι. Κατά το κοινό το λεγόμενο Tottenham πρέπει να φτάσει στο ταβάνι της για δεύτερη συνεχόμενη φορά και η City να κινηθεί προς το δικό της ταβάνι. Θα είναι τελείως διαφορετικό το παιχνίδι με De Bruyne και Sané που έχουν την ατομική προσπάθεια. Γνωρίζονται μεταξύ τους, γνωρίζουν όλους τους υπόλοιπους και όλα αυτά. Έχουν πάρα πολύ ποιότητα. Μπαίνουν στην περιοχή, δημιουργούν χώρους εκεί που δεν υπάρχουν χώροι. Βλέπουν πάσες πραγματικά είναι. Που έχουν πολύ, πολύ σημαντική ποιότητα. Αυτό το δουλεύεις ή το έχεις. Αν το έχεις. Αν δεν πρέπει να το δουλέψεις κιόλας, δεν φύγει. Ότι έχω την κάθετη δεν σημαίνει ότι την. Ο Νάθχο όταν ήταν στον Πάο Κυσινού που το επαναφέρω δεν έκανε κάτι τέτοιες παλιές ναι. Και εμείς λέγαμε που την έβγαλε. Ναι, αυτός ήξερε που την έβγαλε. Οι υπόλοιποι δεν μπορούσαν λίγο να συμβαδίσουν με αυτό το κομμάτι. Ναι. Εντάξει, πολλές φορές όμως σου λέει ο άλλος ότι την κάθετη την ορίζει αυτός που κάνει την κίνηση. Ναι, γιατί του δείχνει. Ναι. Σωστό αυτό. Ναι. Σωστό. Αυτό γίνεται στο 11ο παιχνίδι που θα παίξει με τον ίδιο συμπαίκτη. Ναι. Όχι στο δεύτερο. Στο πρώτο μπορεί να γίνει κατά τύχη ή να βγει ένας μηχανισμός που έκανες χθες την προπόνηση και να δημιουργηθούν συνθήκες σε ένα παιχνίδι που να σου βγει αυτό το ίδιο πράγμα και μηχανικά να το κάνεις. Αλλά στη μία φορά θα γίνει μία φορά μηχανικά επειδή το έκανες χθες και το έχεις φρέσκο την προπόνηση, στο άλλο θα σου γίνει γιατί είναι η καθημερινότητα. Αυτό το πράγμα δηλαδή που σε βαθμό που θαυμασμού το έχει ο Άγιαξ. Και δεν ξέρω πώς θα κατέβουν, αλλά νομίζω ότι επειδή θα θέλει να κλείσει τους χώρους ο Ποκετίνο, θα παίξει το 3-4-3. Έχεις καμιά πιθανή ενδεκάδα? Ναι, για να ελέγξω. Εικάζω το 3-4-3 για να μπορεί να κλείνει τους χώρους στην άμυνα. Αυτό δεν είναι κάτι που δεν το έχει παίξει. Το ξέρει, το ξέρει. Ξέρει. Απλώς το πρώτο παιχνίδι παίξει με 4. Εντός ένας παιχνίδι, λιγότερα ρίσκα. Ναι. Τώρα εδώ λες το πείμα. Και συχνά αυτό που κάνει ο Ποκετίνο είναι να ξεκινά το παιχνίδι με 4-4-2 και στη διάρκεια να το αλλάζει δηλαδή είτε στο 30 είτε στο ημίχρονο σε 3-4-3. Με όχι, δίνουν 4-2-3-1. Με Λούκας Μόουρα κορυφή. Δεν θα παίξει ο Κέιν. Τερματίας είναι. Τέλειος σεζόν. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πιθανή ενδεκάδα με Γιωρίς, με Τρίπερ και Ρόουζ στα δύο άκρα. Με το κεντρικό αμυντικό δίδυμο προ δεκαετία του Άγιαξ Βετόμπιν Αντερβάρελ, μπροστά του οι Wings και εδώ βρίσκουμε Σοκό. Τον Άγιαξ μπροστά μας. Ναι, έχω και τους Σάντσες. Και τον Έριξεν. Και τον Έριξεν. Έριξεν, Ντέλε και Σον. Βρήκε μεταξύ τους, βλέπεις. Τις κάθες δουλίτσες. Τριάδα και μπροστά ο Λούκας Μόουρα. Και εδώ αρχίζει το κέντημα της City. Μέντερ στον κάτω δωδεκάρια, Walker και Delph. Στα δύο άκρα, Λαπόρτ και Στόουν στο κέντρο της άμυνας, De Bruyne, Gundogan, Νταβίτ Σίλβα και μπροστά Στέρλινγκ, Αγκουέρο και Μπερνάντο Σίλβα. Είναι ένα θέμα η παπουσία του Φερναντίνιο για την City. Σοβαρότατη. Ναι. Έχετε κάτι για τραυματισμό μεγάλο, θα χάσει τη σεζόν ή μόνο για σήμερα? Απουσιάζει για το παιχνίδι με την Πάλας. Που τις ξέρω. Ξέρεις, αυτή είναι μια. Όχι, είναι από τους πιο κωβικούς ποδοσφαιριστές. Ενώνει την. Έχασε το πρωτάθλημα. Χωρίς να την. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνει κέρα. Σωστό. Λες. Δεν υπάρχει Φερναντίνο, γιατί φάνηκε στην αρχή τη σεζόν.
Δεν ήταν ότι η ομάδα το Project City ήταν καινούριο και έλειψε ένας παίκτης και φάνηκε. Επειδή και οι άλλοι ήταν κάπως. Μία δεμένη ομάδα έχασε έναν παίκτη και δεν ήξερε πού πατά και πού βρίσκεται. Σαν να ξεκουμπώθηκε. Σαν να ξεκουμπώθηκε αυτό λίγο. Έλειπε το πιο σημαντικό γρανάζι. Ναι, γιατί όλοι οι άλλοι φίλοι έχουν τα ίδια στοιχεία. Δηλαδή τεχνική κίνηση χωρίς την μπάλα. Ένα το άλλο, παράλλο. Ναι. Κλωτσιά, πρώτη μπάλα. Ποιος? Ποιος? Κανείς 0-1. Άμα... Όχι αυτός 1-0. Ποιο θα πάνε τον Γκουντογκάν. Καλώς παίξω, ναι, αλλά όχι, καμία ένταση. Ο Γκουντογκάν μου έκανε εντύπωση το πόσο δεν τον είδα στο πρώτο μάτς. Δεν είναι παίκτης ενός τέμπου. Δεν κατάλαβα. Ένιωθα πού ήσουν, σαν να τελειώσει το μάτς και λέω, ρε παιδιά, έπαιζε αυτός. Πάρα πολύ επιθετικό. Δηλαδή θα παίξει στο 6 στην ουσία ο Γκουντογκάν και θα είναι πάρα πολύ επιθετικό το σήμα. Δηλαδή είναι οχτάρι και θα τον βάλει αναγκαστικά στο 6. Και μπροστά του θα είναι Ντεμπρούινε και μπροστά θα είναι Ντεμπρούινε και τη Σίλβα. Ναι, αλλά εδώ τώρα μιλάμε ότι οι άλλοι έχουν κοντά τις γραμμές τους, έχουν γρήγορη μετάβαση, έχουν τον Έριξεν που αν πάρει την μπάλα καλά. Και Μόουρα. Μόουρα, άστονα. Εντάξει, είναι η μητελής προσπάθεια, αυτό είναι το πρόβλημά του, αλλά στον χώρο μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Βρε, μπορεί με την μπάλα να φύγει, να κάνει, να ράνει, αλλά δεν θα φτάσει στην εστία. Ναι, κάπου θα τσάλα πατήσει. Εκεί δηλαδή αν είσαι λίγο έξυπνος, πας κλείνεις τους άλλους και τελειώνει η φάση. Ο άνθρωπος δεν πετυχαίνει το τέρμα ούτε με ραντεβού. Τον μίλησε, δύο γκολ θα βάλει σήμερα. Και εμείς παίξαμε τότε ένα μακριβό σκορ 3-0 με τη Χάτσεφιλντ. Άνοιξε το σκορ ο Γουάναμ και έκανε χατρίκ. Από εδώ που τον πιάσαμε στο chat, άλλαξε η μορφή. Η καλύτερη υποβαρά που με πήρε ο Μόρ ήταν που με το που μπήκε στο παιχνίδι των ομίλων με την Μπαρτσελόνα που έχανε τότε ένα μεντεμή, τον έβαλε να βάλει γκολ. Το έβαλε και προκρίθηκε τότε. Εκεί ήταν το. Επίσης αυτό το Μόρα, είσαι ο μοναδικός, συνήθως δίνουν γι' αυτόν. Άραξε μια γωνία, μην το ξανακουμπήσεις. Είναι ο κλασικός τύπος, δε φίλε, ο φαντεζή που σου δείχνει, ξέρω μπάλα, είμαι γρήγορος, τεχνική άουσο του και μόλις δει την αιστεία, δε φίλε. Δεν λιποθυμάει. Είτε και η τελική πάσα δεν είναι μόνο η αιστεία. Και η τελική πάσα δεν είναι. Σαν πατάς το κουμπί παραπάνω στο PlayStation. Μέχρι πριν από αυτά που είπε πριν από 5 λεπτά ήταν ένα γκολ. Τώρα πλέον θα έχει φτάσει τα 2. Εγώ Σόν έχω, ρε, Σόν θα παίξω. Anytime. Σόν θα μου το δίνει και ψηλά λόγω ότι είναι outsider η Tottenham. Ο τύπος βαράει και τα πέρα του τα λείπει. Κέιν. Ναι. Μα άρα είμαστε σε όλα μέσα. Ναι, σε όλα μέσα. Και φάουλ θα βάλεις. Ο Έριξεν εκεί, αλλά εντάξει. Μπορεί έρχονται, να το αφήσει κάποιο. Έρχονται μηνύματα ότι τώρα που τον μίλησες θα γίνουν πονταρίσματα στον Μόουρα. Παιδιά, για τις στοιχηματικές δουλεύουμε, τα ξέρετε αυτά. Φίλοι μας είναι και αυτοί. Φίλοι μας είναι, αφήνουν εκεί προγράμματα, δίνουν. Τι νομίζεις, έτσι είναι. Το άλλο θα παίξουμε ένα στιγμό διπλό, παιδιά. Να κερδίσει μέσα εκεί. Γιατί με κερδίσει. Τι έχει να κάνει, με τα γκολ πιστεύω να είναι πιο πιθανό τα αποτελέσματα. Η Πόρτο πάει για πρωτάθλημα. Ρίζω που πάει για πρωτάθλημα. Θα παίξουν εκεί. Ποιοι είναι να παίξουν. Θα δώσει ενέργεια η Πόρτο, μπα και γίνει κανένα θαύμα, κάνει ένα 0. Αν δεν το κάνει μέχρι 30-40, θα βγουν οι άλλοι μια φορά. 0-1, 2-12 το διπλό. Χάρηκα πολύ. Απογοήτευση. Απογοήτευση μετά. Εγώ το έχω στο μυαλό μου ότι 1-0, 1-1, 2-1. 2-1. 2-1 η Πόρτο. Παίξ' το. Να, αυτό είναι όλα τέτοια. Ε? Αυτά είναι όλα πιθανά, είναι, γι' αυτό δεν μπορώ να μετακόλω. Είναι απόσταση. Το γκολ από τι, το δίνει 1-40. Για να μην εγώ για σκορ θα πάω 2-1. Γιατί να βάλω εγώ τη Λίβερπουλ να φάει γκολ που ξεχνάει πότε τρώει. Κατάλαβες το πρόβλημα. Γιατί να έχω αυτό το άγχος και να περιμένω το Μαρέγκα. Να ξυπνήσει από μέσα του. Προσέγγιση. Ναι, δηλαδή. Πα και στο διπλάκι, άμα έκατσε, έκατσε. Άμα δεν έκατσε. Ενώ το άλλο είναι κλεφτοπόλεμος. Θα είναι ματσάρα. Ναι, το άλλο είναι κλεφτοπόλεμος. Γιατί τότε να. Ναι, τότε να. Τότε να. Αλλά στη μέρα τη τότε να. Πόσο κάνει 0-2 μέχρι το 25. Και άλλε τι έγινε. Και εκεί λε, δεν θα ποντάρω μόνο στο Μόουρα. Έχω τον Σόγκ, έχω τον Έριξεν. Στημένε μπάλε έχω. Αντερβάιντεν. Ναι, Βερτόγεν. Τα μπακ μου, φαουλάκια, Τρίπιερ. Στην πέντε, δηλαδή. Έχει. Ο λόγο είναι ψηλό ανεβασμένο. Τον είδα δύο παιχνίδια, βλέπετε. Που συνήθω κάνει 30 βλακίε στο παιχνίδι. Έχει εικόνα όμω, έτσι είναι ακριβώ. Ναι, ναι. Ο Ρόζ είναι κάτι. Έχει, δείτε αυτό ότι. Ο Ρόζ είναι. Δεν συγκινήθηκε. Συναντή σαν μπέμπα. Άμα κατέβει ο γενικό. Ναι, δεν. Ξέρει, εκείνη τρύπα, ρε. Αλλά όταν βλέπει ότι τρύπα ψηλοκλίνει. Γιατί δύο παιχνίδια όντω ήταν καλό. Παραδόξους. Πάλι βέβαια δεν του λείπουν αυτά τα χαζά, αλλά εντάξει είναι σε σχέση με άλλες φορές. Τις χαζά με χαζά. Έχει διαφορά ακόμα και αυτό. Δηλαδή τα χαζά που έκανε ο Ολιβέιρα στη Λάρισα από τους χαρίς μεγαλάκτησαν. Στο προηγούμενο παιχνίδι,
έψαχνε τα χαζά, τα ωραία χαζά. Εντάξει. Όχι, στη Λάρισα τα έψαχνε σε βαθμό. Σε βαθμό ιδίας. Αηδίες. Δηλαδή να σκάψει την μπάλα, να την ξανασκάψει. Πού να σκάψει την μπάλα, να σκάμε το γήπεδο πρώτα απ' όλα. Θα βρει πετρέλαιο, σταμάτα. Έκανε, είναι κάτι τα κουνάκια πήγε να κάνει. Εντάξει. Δεν είναι, κάτι, το, αυτό το, την κάθετη τώρα. Μα το γήπεδο κλειστρά δεν μπορεί να περπατήσετε. Ρε. Τώρα που το ξανάφερε στο μυαλό μου το, το match στη Λάρισα, ο Σάχοφ ήταν ο μόνος που κατάλαβα από το πρώτο λεπτό σε τι γήπεδο παίζει. Ναι. Ναι, δηλαδή λες και. Τι να πω, τα πατήματά του είχε άλλα παπούτσια, δεν δηλαδή. Τίποτα, άμα είσαι δεν γίνεται ο ένας παίκτης, να υπάρχει ένα παίκτη που να μην γλιστράει, να μπαίνει σωστά στο τζατζάρισμα, να υπολογίζει την πάσα σε αυτό το γήπεδο. Όλα. Και όλα να παίζει πρώτη φορά να μην πει. Εσύ βάλε πέσει τρεις φορές στην αρχή. Ο κολλητός σου μας τραβούσε βίντεο την ώρα του αγώνα. Άμα ποτέ δημοσιευθεί. Ο Μπίσε πρέπει να σαγανάξει. Ο Μπίσε ήθελα τον αποθεώσω, θα καταλάβω στο πρώτο πεντάλεπτο. Τι θα κάνει με στο παιχνίδι. Ή τρίλεπτο σε το δικείο και τι φεκισμό. Ή τι θα καταλάβω, τι δεν θα κάνει. Έχει αυτά τα πάνω κάτω. Και τελευταία δεν είναι καλά. Πήρε πολλά που τον κουράζουν οι αλήτες. Τον κουράζουν. Μην τον κουράζετε τον πει. Μη στεναχωρήσει, ξεκουράστηκε. Τελευταία έχουν βγει βίντεο και φωτογραφίες ότι με όποιον αθλητή φωτογραφίζεται ο Drake, ο ράπερ, η ομάδα του χάνει. Βγήκε με το Λεβαδιακό καμιά. Όχι, τη Δευτέρα πήγε στην αυλία του. Ο Μπίσε. Ναι. Πήγε στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ, στη συναυλία του. Τι μας το έκανες τώρα. Και βγήκε φωτογραφία. Όχι, δεν βγήκε φωτογραφία, ευτυχώς. Δεν βγήκε φωτογραφία. Αλλά μπορεί... πήγε μέχρι την Ολλανδία. Δηλαδή μπορεί να πήρε τα vibes, τα ραντεβού. Αλλά τέτοιο που να τον πιάνει στην κάμερα τον άλλον. Όχι. Καμιά selfie. Όχι. Μήπως βγήκε και δεν δημοσίευσε. Αυτό μπορεί να το τσεκάρουμε. Εσείς που έχεις καλές σχέσεις τελευταία. Συναντιέστε συχνά. Τον κυνηγάω με μηχανήτητα. Τον Αντώνη τον ήρωα. Champions League βραδιά λοιπόν σήμερα, ανάλυσε τον Bayern Press. Εδώ είμαστε, εδώ θα είμαστε και αύριο να τα αναλύσουμε. Να δούμε τι έγινε σήμερα και αν θα περιμένουν καν θαύμα την Νάπολη. Μια χιλιά Παναγιωτή, θα δω το παιχνίδι σήμερα, θα πεις ανάλυση καλή. Το τύπο που η ομάδα του είναι 4 γκολ σε κάθε παιχνίδι. Τώρα κερδίζει κανένα διπλό, παίζανε οι άλλοι. Μαραθώνα. Παίζανε οι άλλοι, μεγάλο διπλό έμαθα. Διπλό σωτηρία. Διπλό σωτηρία, αλλά ο Χιλέα ήθελε από το 70 να σηκωθεί να φύγει από το γήπεδο. Γιατί? Γιατί κάναμε μόνο άμυνα. Αγανάκτηση. 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 Δηλαδή έδινε την μπάλα κανονικά και οι άλλοι πετούσαν την μπάλα. Ωραία, θα κυνηγήσουμε του άλλου που κουράζουν τα αθλητικά. Είχε κάτι σφιγμού πάνω του κεφάλι. Νευριάζει με στο παιχνίδι. Νευριάζει. Ήρεμο είναι, αλλά δεν. Δεν μπορεί να φύγει. Άμα δεν παίζει, δεν έχει στο. Εντάξει, θα του βγαίνει το ένστικτο τη επιβίωση. Σκέψου για να μην του βγαίνει, αλλά σκέψου για να μην του βγει και να γκρίνιαξε. Σκέψου πάτε, πόσο δεν παίζανε. Δεν παίζανε τίποτα. Μπάλα, τη ματώσανε. Φτούξε ελευθερία, το γνωστό σύστημα. Φτούξε ελευθερία. Όχι κουραστικό αυτό, φίλε. Φυσικά, ειδικά, άμα είσαι άμυνα, ρε φίλε, είναι κούραση. Δηλαδή, παίξτε λίγο βρεβόλια για να πάρω μια ανάσα. Μπράβο. Γιατί ξέρει τι πάλι εγώ θα τρέξω. Κράτα την λίγο. Κράτα την λίγο. Πε σε κάτω, κάνε κάτι. Βοήθα. Ψήσει εκεί τον άλλον που σε μαρκάρει, ότι βλάκα πέφτω, άσε με, οι άλλοι πέφτανε. Όχι, οι άλλοι σωμένοι. Σωμένοι. Πέφτω, βλάκα, άσε λίγο να παίξουν. Τώρα, μεταξύ, οι σωμένοι είναι, έχουν πέσει τελείως. Δεν ξέρω, ένα από τα δύο. Αδιάφοροι ήταν. Ναι. Αδιάφοροι. Ωραία. Λοιπόν. Η μαγεία τώρα στη χρηματοδοσφαίρα, λοιπόν. Ξεδιπλώνεται. Ξεδιπλώνεται. Ναι. Αντώνη, αύριο. Αυτή είναι η μαγεία της ζήτησης, τα έχουμε πει. Μιλάμε. 3-1 για τον De Bruyne και 3-1 για τον Αχιλέα Παναγιωτίδη στη Μαλακοπή Πιστονολή. Θα πούμε βέβαια και για τη σφαγή του Παύλου Μελά. Όταν με κάνεις έτσι. Εντάξει, τη σφαγή του Παύλου Μελά. Παιδιά, πρέπει να ανέβουμε. Ωραία, τώρα στο Ζαγκλιβέρι παίζουμε. Ναι, θα έχετε κόσμο. Ελπίζουμε να είναι καλή η διατησία, μην αναγκαστούμε τα 12 μέσα ενημέρωση που δουλεύουμε να ασχοληθούμε με αυτήν. Το πέρασε το μήνυμα έτσι. Εντάξει. Και μην χρειαστεί να κοιτάξουμε και τους πίνακες των διαιτητών της επόμενης χρονιάς. Κρίμα είναι. Κρίμα είναι. Κρίμα είναι. Έλα, λοιπόν, έλα. Ας φεύγουμε να μην πείσαι. Να είστε καλά. Μην πείσαι, αλλά. Τα λέμε, παιδιά. Να είστε καλά.